Λέγαμε την περασμένη φορά, αγαπητοί, ότι η αγωγή των παιδιών πρέπει να στηρίζεται επί της αυθεντίας των γονέων. Ότι εάν οι γονείς δεν ασκήσουν την αυθεντία τους πάνω στα παιδιά τους, τότε είναι προβληματική πλέον η αγωγή. Θα έχουν ξεφύγει τα παιδιά από τα χέρια τους. Λέγαμε ακόμη ότι όλα τα σχήματα του παρόντος αιώνος, όπως είναι ο γάμος κλπ, παίρνουν μία διάσταση εντολής. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Θεός τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κλπ, και ότι αυτή η τήρηση της εντολής είναι θεμελιώδου σημασίας για τη σωτηρία. Αν δεν τιμείς τους γονείς σου, δεν μπορείς να σωθείς. Παίρνει λοιπόν εντολή αυτό το σχήμα που λέγεται γάμος. Αλλά η σωτηρία, είναι αυτό φανερό, εξαρτάται από την τήρηση αυτών των σχημάτων όπως ο Θεός θέλει. Επί παραδείγματι σου λέγει, εάν πρώτου γάμου συνέλθεις είναι πορνεία. Διότι κάποιος θα μπορούσε να πει γιατί μετά το γάμο δεν είναι αμαρτία και είναι πρώτου γάμου. Ό,τι είναι θέλημα Θεού, αυτό είναι και η σωτηρία μας. Συνεπώς, όλα αυτά αποτελούν σχήματα με διαστάσεις εντολών. Εκ παραδρομής όμως σας είχα πει την περασμένη φορά ότι και η παρθενία είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Εκ παραδρομής τελείως. Δεν είναι βεβαίως η παρθενία σχήμα, αλλά είναι μία κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Όπως οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισον δεν είχαν γνωρίσει τον γάμον, ο γάμος βεβαίως ευλογήθηκαν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισον, αλλά ευλογήθηκαν εν όψη το τι θα συνέβαινε. Ο γάμος όμως έλαβε χώρα έξω από τον παράδεισον και είναι ένα σχήμα, όπως είπαμε, για να έρθουν στον κόσμο άνθρωποι εφόσον θα εισήγεται ο θάνατος. Όταν όμως πια θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε θα επανέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά χωρίς να υπάρχει ο γάμος, γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ο γάμος, επειδή δεν θα υπάρχει ο θάνατος. Συνεπώς, πώς θα είμεθα εις την Βασιλεία του Θεού? Όπως είμεθα αρχικώς όταν ήμεθα στον παλαιόν παράδεισον χωρίς να υπάρχει ο γάμος. Η παρθενία λοιπόν είναι κατάστασης μόνιμος της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά όπως οι άγγελοι στον ουρανό ζουν εκεί. Δηλαδή εννοείται όχι χωρίς σώμα, αλλά χωρίς γάμον. Εκείνος λοιπόν που μένει από τον παρόντα αιώνα σε κατάσταση παρθενίας ζει μία κατάσταση η οποία ουσιαστικά είναι μελλοντική. Δεν αποτελεί δηλαδή σχήμα του παρόντος αιώνα. Αλλά αυτή η αυθεντία καλλιεργείται με τα εξής στοιχεία. Πρώτο στοιχείο. Η αυθεντία των γονέων, επανέρχομαι στο θέμα μου. Το πρώτο στοιχείο είναι ο φόβος του Θεού. Οι γονείς πρέπει να βάλουν το φόβο του Θεού μέσα στην ψυχή των παιδιών των. Υπάρχει ειδικό χωρίο πιο κάτω που βέβαια δεν θα αναλύσουμε σήμερα, αλλά εκ προημίων σας λέγω ότι αυτός ο φόβος του Θεού, όταν θα μπει μέσα στην ψυχή του παιδιού, αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα δημιουργήσει μέσα του τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να σεβαστεί τους γονείς του. Γι' αυτό οι γονείς από πολύ ενωρίς θα πρέπει τα παιδιά τους να τα βοηθήσουν να γίνουν ευσεβοί και να μπει μέσα σε αυτό το κύτταρό τους ο φόβος του Θεού. Να μάθουν τα παιδιά τους να κάνουν από πολύ ενωρίς την προσευχή τους, το σταυρό τους, την προσευχή τους, και παρακαλώ κάτι και το πρωί και το βράδυ. Μην αμελείτε την πρωινή προσευχή ούτε στον εαυτό σας ούτε στα παιδιά σας.
Τα παιδιά σας όταν είναι νήπια, βεβαίως, δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Σχήματα παρακολουθούν τα παιδιά. Όταν σας βλέπουν όμως εσάς να κάνετε προσευχή, να κάνετε μετάνοιες και τον πατέρα και τη μητέρα, δεν είναι υποτιμητικό για τον πατέρα οι μετάνοιες, τότε το παιδί βλέπει, είναι πλάι σας, σας βλέπει. Και αυτές οι παραστάσεις θα του μείνουν ανεξίτηλες μέσα στη μνήμη του. Ανεξίτηλες, πραγματικά. Και όπως και οι κακές εικόνες μένουν ανεξίτηλες, σημειωθεί το και αυτό. Έτσι, όταν οι γονείς βοηθήσουν το παιδί τους από πολύ μικρό να κάνει την προσευχή του, να μην πει κακά λόγια, δηλαδή να το αμακούσουν να λέει τίποτε άσχημες κουβέντες, να το βοηθήσουν, να μην το δείρουν. Το παιδί δεν ξέρει, αρπάζει ό,τι βρει. Αλλά θα του πούν ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός, ότι δεν είναι καλή κουβέντα, ότι δεν πρέπει να την ξαναπεί. Αν βέβαια εκείνο πεισματικά επιμένει να την ξαναλέγει, τότε τιμωρηθεί. Αλλά βασικά όμως και αρχικά όχι. Διότι πρέπει το παιδί να βοηθηθεί, να κατανοήσει, να μάθει. Θα πρέπει από πολύ ενωρίς να μάθει να νηστεύει. Πολλές φορές με ρωτάτε αν μπορούσε το παιδί σας να κοινωνήσει σε μια δεδομένη περίπτωση που χωρίς να την έχετε προμελετήσει το παιδί έχει φάει. Και εγώ σκέφτομαι αν πρέπει να σας πω το ναι ή το όχι, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να μην νομίσει το παιδί από πολύ μικρό ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι τίποτα, ότι απλώς μπορούμε να κοινωνούμε χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Όχι, το παιδί θα προπαρασκευαστεί. Δεν θα ξεχάσω κάποτε, ίσως να ήμουν Δευτέρα Δημοτικού, πρώτη, μάλλον Δευτέρα πρέπει να ήμουν, όταν με είχαν βάλει, είχα έρθει κάτι θείες στο σπίτι μας, θα κοινωνούσαμε την άλλη μέρα και με έβαλα να διαβάσω την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Βέβαια ένα μικρό παιδάκι δεν μπορεί να διαβάσει, και μάλιστα αρχαίο κείμενο. Θυμάμαι, μου φάνηκε οδύσσια αυτή η ακολουθία, ατελείωτη, ότι δεν τελείωνε ποτέ αυτή η ακολουθία. Διάβασα, δεν τελείωνε ποτέ. Θέλω να σας πω ότι το παιδί πρέπει να αρχίσει να αποκτάει μερικές εμπειρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε όλα τα πνευματικά θέματα. Στον εκκλησιασμό να κάθεται φρόνημα μέσα στην εκκλησία και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά να εμβάλλουμε το φόβο του Θεού στο παιδί μας. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ότι γνωρίζεις, λέει, τα ιερά γράμματα από βρέφους. Και ότι γνωρίζεις τα ιερά γράμματα από βρέφους χάρις εις την μητέρα σου την Ευνίκη και τη γιαγιά σου τη Λοΐδα. Τι θα δίναμε να γραφόταν το όνομά μας, και μάλιστα ευνοϊκά, όχι βέβαια σαν το όνομα του Ηρώδου ή του Πιλάτου ή του Άννα ή του Καϊάφα. Τι θα δίναμε να εγγράφεται το όνομά μας μέσα στην Καινή Διαθήκη? Τι θα δίναμε? Αυτές οι γυναίκες ανύποπτα πέρασε το όνομά τους στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην αιωνιότητα. Γιατί? Γιατί έμαθαν το παιδάκι τους και το εγγονάκι τους, ήταν χείρες και οι δυο, και η γιαγιά ήταν χείρα και η μάνα ήταν χείρα, και είχαν αυτό το αγοράκι τον Τιμόθεο, και το έμαθαν από μικρό να ευλαβείτε και να φοβείτε τον Κύριο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Δεύτερο σημείο είναι να εμπνεύσουμε στο παιδί μας, μη σας τρομάζουν μερικά πράγματα, το φόβο του πατέρα και της μητέρας. Ναι, και εννοώ ό,τι ακριβώς είπα, το φόβο του πατέρα και της μητέρας. Μη φοβηθείτε ότι είναι καταπίεση. Άστε αυτά τα παραμύθια των θεωριών που κυκλοφορούν και που έχουμε κάνει μια κοινωνία αλλοπρόσαλη και έχουμε κυριολεκτικώς διαλυθεί. Το παιδί πρέπει να φοβείται τον πατέρα του και τη μητέρα του. Θα μιλήσω για την αγάπη των γονιών πιο κάτω. Πρέπει να φοβείται.
ότι αν κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, ότι μπορεί να τιμωρηθεί και από τη μητέρα και από τον πατέρα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν θα χαρίζεται ο ένας και θα είναι τιμωρός ο άλλος, διότι το παιδί όταν βλέπει τους γονείς του έτερο βαρύς, ο ένας έτσι ο άλλος αλλιώς, τότε θα λέγει αγαπώ εκείνον που δεν με τιμωρεί, ιδίων είναι του ανθρώπου, και μισώ εκείνον που με τιμωρεί. Και τότε μέσα στην ψυχή του παιδιού υπάρχει διχασμός για τους γονείς του. Οι γονείς πρέπει να είναι σύμφωνοι. Θα τιμωρούν από κοινού. Ο ένας δεν θα τιμωρεί και άλλος δεν θα ο ένας δεν θα τιμωρεί και ο άλλος θα χαρίζεται. Προσοχή στο σημείο. Πολύ προσοχή. Λοιπόν, ο φόβος του πατέρα και της μητέρας. Τρίτον, πρέπει να υπάρχει και να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας το σεβασμό προς τον πατέρα και τη μητέρα. Τον σεβασμό. Άλλο είναι ο φόβος και άλλο είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός έχει πολλά πράγματα. Κάποτε διάβαζα σε αυτό το βιβλίο του Γεωργίου, ενός Ρουμάνου Ορθοδόξου ιερέως που ζει στο Παρίσι, και είχε μία αυτοβιογραφία σε ένα το βιβλίο από την 25η ώρα στην Ιωνιώτικα, όσοι το έχετε διαβάσει. Εκεί αναφέρει το εξής χαρακτηριστικό: ποτέ δεν είδε τον πατέρα του, λέγει, χωρίς να φοράει το ζωστικό του από μέσα. Δηλαδή ποτέ δεν τον είδε ξεγυμνωμένο τον πατέρα του. Ποτέ. Πού? Όχι στο δρόμο, όχι στην αυλή, μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι. Δεν είδε τον πατέρα του ποτέ χωρίς το σχήμα των ιερατικών. Θα μου πείτε πάρα πολύ δύσκολο. Θα μου πείτε μαρτυρικό για ένα γονιό να είναι έτσι απέναντι στο παιδί. Αν θέλει να κάνει καλά παιδιά όμως, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Τόσο δηλαδή προσεκτικοί πρέπει να είναι οι γονείς ακριβώς για να εμπνεύσουν τον σεβασμό. Μάλιστα, ακόμη, θα πρέπει το παιδί να αισθάνεται ντροπή μέχρι που να γεράσει το παιδί και ζει ο γονιός του, να αισθάνεται ντροπή. Να μην πει το παιδί, δεν βαριέσαι τώρα, εγώ μεγάλωσα, μπορώ να καπνίσω μπροστά στον πατέρα μου. Θυμηθείτε τους παλαιότερους, αν και είχαν μεγαλώσει, μπορεί να είχαν γίνει 25, 30, 40 χρονών, εντρέπονται μπροστά στον πατέρα τους να καπνίσουν, εάν εκάπνιζαν. Σήμερα βέβαια όλα έχουν ισοπεδωθεί. Να πει κανείς, πώς θα καπνίσω μπροστά στον πατέρα μου, πώς θα ξεγυμνωθώ μπροστά στον πατέρα μου, πώς θα μιλήσω άπρεπους λόγους μπροστά στον πατέρα μου. Τίποτα από όλα αυτά. Το παιδί πρέπει να βάλει, θα επαναλάβω, στο κύτταρό του μέσα αυτόν τον σεβασμό και αυτήν την ντροπή. Ακούστε, αυτή την ντροπή μέσα στο κύτταρό του, για να ντρέπεται τους γονείς του πάντοτε. Και όχι να φέρεται ανεδός όταν λίγο μεγαλώσει απέναντι των γονιών του. Πρέπει ακόμη να έχει ευγένεια. Βέβαια, ίσως θα μου πείτε ότι είναι υπερβολικό εάν υποτεθεί ότι μάθουμε τα παιδιά μας να μας μιλούν στον πληθυντικό. Για δοκιμάσατε το. Δεν είναι υπερβολικό. Ακριβώς αυτός ο πληθυντικός θα σώσει πολλά πράγματα. Να πει το παιδί, να μιλήσει το παιδί στον πατέρα του και στη μάνα του στον πληθυντικό. Θέλετε να σας φέρω αυτό ή εκείνο? Ναι. Σας παρακαλώ, μην με πείτε αναδαφικών, μην με πείτε αναχρονισμένων. Δοκιμάσατε τα και θα ειδείτε. Αν μου πείτε αυτά, θα σταθούν επιβλήματα, μπαλώματα, σε μια εποχή που θα τα αποβάλει. Εσείς κάλετε το παν δυνατόν και ό,τι περισσώσετε είναι χρήσιμο. Είναι πολύ σπουδαίο το παιδί να μιλάει στον πληθυντικό σου γονείς του, έστω και αν φαίνεται ότι είναι, το λέγω για τρίτη φορά, ότι είναι υπερβολικό. Αλλά και γενικά να είναι ευγενής απέναντι στους γονείς. Να μάθει να λέει και το ευχαριστώ. Να μάθει να λέει και το παρακαλώ. Γιατί παρακαλώ είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει ο πατέρας μου να με μεγαλώσει και να με σπουδάσει και να με τρέφει? Γιατί? Γιατί είναι αυτονόητο η μητέρα μου να με περιποιείται με κάθε τρόπο? Αυτονόητο? Επειδή με έφεραν στη ζωή?
δεν δικαιούνται ένα ευχαριστώ εκ μέρους μου? Δεν δικαιούνται να τους προσέξω λίγο και να φανώ απέναντί τους υποχρεωτικός να πω «Μητέρα μου, σε ευχαριστώ. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ». Για δοκιμάστε οι πιο πολλοί γονείς είσαστε που με ακούτε και με καταλαβαίνετε. Τι ικανοποίηση θα είναι βαθιά θα πείτε για το παιδί σας, ότι είναι θαυμάσιο το παιδί σας, αν σας λέγει για ό,τι του προσφέρετε σας λέγει ευχαριστώ. Του σιδερώσατε τα ρούχα του, να σας πει ευχαριστώ. Και ούτω καθεξής. Κάνατε ένα ωραίο φαΐ και να πει το παιδί σας, α, ωραίο το φαΐ σήμερα. Σε ευχαριστούμε μητέρα που μας έκανες ωραίο φαγητό ή μας έκανες γλυκό ή δεν ξέρω τι. Ναι, ναι, ναι. Αν μου πείτε ότι αυτό απομακρύνει την οικειότητα, απομακρύνει την κακώς νοουμένη οικειότητα, αλλά διατηρεί την καλώς νοουμένη οικειότητα. Όταν στεκόμαστε μπροστά σε ένα τζάκι και έχει φωτιά και καίει, αν πάμε πολύ μακριά θα παγώσουμε, αν πέσουμε μέσα θα καούμε. Διατηρείται λοιπόν μια απόσταση. Αυτή η απόσταση διατηρείται από την ευγένεια. Η απόσταση ανάμεσα στο παιδί και το γονιό του. Ακόμη είναι και πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας την αγάπη του πατέρα και της μητέρας. Ότι οι γονείς τα αγαπούν τα παιδιά. Ότι αν τιμωρούν, εάν το παιδί φοβείται τον πατέρα και τη μητέρα, είναι γιατί στο βάθος οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους. Και τα παιδιά τους αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Όπως ακριβώς και ο Θεός τιμωρεί γιατί αγαπά. Αυτό είναι ομοίως ένα μυστικό, γιατί αν υποτεθεί ότι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μόνο με κάποιες αυστηρότητες και τυχόν βλοσιρότητες, αναφυσβητήτως τα παιδιά μας δεν θα μεγαλώσουν σωστά. Πρέπει λοιπόν να νιώσουν ότι τα αγαπάμε τα παιδιά, για να νιώσουν αυτή την ασφάλεια. Και ακόμα πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας ότι ο πατέρας και η μητέρα μέσα στο σπίτι, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν αυτά βρίσκονται, είναι πάντοτε χρήσιμοι οι γονείς. Και η γνώμη ακόμα και η συμβουλή και του πατέρα και της μητέρας έχουν πάντοτε μία βαρύνουσα σημασία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα κανείς οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι να ξέρει ότι θα πάρει μία συμβουλή από τους γονείς του. Μία χρήσιμη συμβουλή. Προσέξτε μόνο εδώ. Αν θέλετε το παιδί σας να σας σεβαστεί και πραγματικά να έρθει να συμβουλευτεί, θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς τα όρια μας. Και τα όρια μας είναι: δεν θα παρέμβω στη ζωή του παιδιού μου, θα συμβουλέψω μόνο. Όταν το παιδί μου, επί παραδείγματι, είναι μεγάλος, είναι παντρεμένος, έχει παιδιά, έχει δική του οικογένεια, δεν θα παρέμβω, η συμβουλή μου δεν θα είναι παρεμβατική, θα έχει η συμβουλή μου συμβολευτικό χαρακτήρα, τίποτε άλλο. Ήρθε με ρώτησε, θα του δώσω μια συμβουλή. Δεν θα επιμέρω να γίνει αυτό που εγώ θέλω, γιατί τότε παρεμβαίνω μέσα στο σπίτι, και όταν δημιουργηθούν προβλήματα με τη γυναίκα του, τότε θα το κουβεντιάσουν κάποια φορά το θέμα και θα αρχίσουν να αποφεύγουν πια το γονιό, ότι η συμβουλή του είναι ολευθρία, είναι νάρκη στα θεμέλια της ευτυχίας του δικού του οργάνου. Για να μην συμβαίνει λοιπόν αυτό και για να έχει πάντοτε αξία η συμβουλή των γονέων, θα πρέπει, όπως σας εξήγησα, να μην υπάρχει αυτή η παρέμβαση. Κι άλλοτε σας το έχω πει, το λέγω άλλη μια φορά, ότι τσακώνονται, μαλώνουν συνήθως οι γονείς με τα παιδιά, η πεθερά με την ύφη και τα γνωστά, ακριβώς γιατί θέλει η καθεμιά το δικό της. Και προπαντός, όταν η πεθερά έχει ξεχάσει ότι ο ρόλος της ως νοικοκυράς μέσα στο σπίτι έχει τελειώσει, ότι το ρόλο αυτό πια τον έχει κάποια άλλη, και αυτή η άλλη η νύφη της δεν είναι αντίπαλος, δεν είναι αντίζηλος, απλώς είναι θυγατέρα της, και τώρα η μάνα κάθεται πλάι για να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Αν αυτά τα ξέρουμε αγαπητοί μου, και ξέρουμε να πολιτευόμεθα στην κάθε ηλικία μας όπως πρέπει να πολιτευόμεθα, τότε πραγματικά οι γονείς μέχρι το θάνατό τους ασκούν αυθεντία
πια ασκούν, θα λέγαμε, επίδραση καλή στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα αυτά. Καταλάβατε όμως ότι για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μας σεβαστούν, να μας φοβηθούν, να μας αγαπήσουν, να μας ντρέπονται, να είναι ευγενείς απέναντί μας και ούτω καθεξής, θα πρέπει αναμφισβήτητα οι γονείς να γίνουν πρότυποι. Δηλαδή να σταθούν προσεκτικοί, ώστε να μην φτάσουν οι ίδιοι να ραθυμίσουν στην αγωγή των παιδιών, η αγάπη τους να είναι διακριτική στα παιδιά τους, να είναι μια αγάπη η οποία δεν θα εκφυλίζεται σε χάδια και σε χατήρια. Η τιμωρία πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη θέση της, να μην ατονίσει ποτέ, να υπάρχει αυτή, σας είπα, η αναγκαία απόσταση ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς, τόση όσοι χρειάζεται. Και όταν έτσι οι γονείς προσέχουν τον εαυτό τους, να μην μαλώνουν μπροστά στα παιδιά, να μην λύνουν τις διαφορές τους μπροστά στα παιδιά, τα οποία, αν ξέρατε πόσο ταράσσονται τα παιδιά όταν βλέπουν τους γονείς των να μαλώνουν, πέφτουν σε αμηχανία, και όταν αυτό επαναλαμβάνεται, αυτή η αμηχανία γίνεται μόνιμη κατάσταση. Είναι φοβερό πράγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε πώς ανά πάσα στιγμή θα σταθούμε, ότι έως αυτή την ηλικία το παιδί μας θα το βοηθούμε. Μετά θα μάθει να αυτοϋπηρετείται, θα μάθει να μετέχει μέσα στη ζωή του σπιτιού με σωστό τρόπο, θα μάθει να κάνει εργασίες και ούτω καθεξής. Παρατηρώ τη γάτα που αγαπάει πολύ τα γατάκια της, βεβαίως, και τα θυλάζει και τα προσέχει, και όταν έχει κάποιο φαγητό τα φωνάζει να φάνε. Αλλά όταν η γάτα αντιληφθεί ότι λίγο τα γατάκια της μεγάλωσαν και ότι πλέον δεν πρέπει να θυλάζουν, για κοιτάξτε αν έχετε γάτα στο σπίτι σας, όταν πάνε αυτά να θυλάσουν τα δαγκώνει και δεν τα αφήνει. Γιατί κρίνει, εντός εισαγωγικών το κρίνει η γάτα, ότι τα γατάκια πρέπει πια, είναι καιρός να οριμάσουν και ότι δεν μπορούν πάντα να θυλάζουν. Οι γονείς όμως θέλουν να έχουν τα παιδιά τους ανώριμα πάντοτε στα χέρια τους. Άκουσα στις ειδήσεις ότι πολλοί γονείς τώρα που δίνουν τα παιδιά στις πανελλήνιες εξετάσεις πήγανε στις αυλές των σχολείων, θα τα ακούσατε κι εσείς, περιμένοντας απ' έξω ότι τα παιδιά μπορεί να είχαν γράψει. Άκουσα από κάποιο πρόσωπο ότι οι γονείς κρατούσαν και τις τσάντες των παιδιών, τώρα που τελείωσαν πια το λύκειο, κρατούσαν και τις τσάντες των παιδιών για να πάνε μέχρι εκεί και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, δεν θέλω να πω ότι δεν θα έχουμε τη φροντίδα των παιδιών μας, αλλά εάν έτσι σκεφτόμαστε, τότε τα παιδιά μας δεν θα οριμάσουν ποτέ και τους κάνουμε πάρα πολύ κακό. Αυτά τα παιδιά, αν μείνουν μόνα τους, δεν θα ξέρουν την τέχνη της ζωής. Και θα είναι για αυτά μία αληθινή συμφορά. Και προχωρούμε στο επόμενο χωρίο, αφού ευρισκόμεθε στο τρίτο κεφάλαιο, και είναι το τρίτο. Ο τιμών πατέρα εξυλάσσεται αμαρτίας. Αυτός που τιμάει τον πατέρα του, πετυχαίνει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Βέβαια είναι ευρεία ενία, όχι ότι καταργείται το μυστήριο της εξομολογήσεως στην Καινή Διαθήκη, αλλά εννοούμε δηλαδή ότι ο Θεός τροποντινά παραβλέπει τις αμαρτίες του, δεν τον τιμωρεί, τον βοηθά. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Η έννοια της τιμής, εδώ λέει ο τιμών πατέρα εξυλάσσεται αμαρτίας, η έννοια της τιμής των γονέων διακηρύσσεται εις την πέμπτη εντολή, η οποία λέει τα εξής: τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δια να έχεις προκοπή και για να μακροημερεύσεις επάνω στη γη την καλή, εκείνη τη γη της επαγγελίας,
που ο Κύριος σου χαρίζει, σου δίδει. Αλλά αυτό το τίμα, το τίμα, πώς το καταλαβαίνουμε? Σημαίνει απόδοσης δικαιωμάτων των γονέων, ή αν θέλετε απόδοσης καθηκόντων των παιδιών. Δηλαδή, ό,τι ανήκει στους γονείς οφείλει το παιδί να το αποδώσει. Αυτό λέγεται ότι το παιδί τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του. Μια, θα λέγαμε, έτσι ανάπτυξη αυτής της εντολής, και πότε και πώς θα πρέπει να τιμούμε και πότε δεν θα πρέπει να τιμούμε. Υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση? Βέβαια υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Θα το δείτε αυτό στη συνέχεια, στην Καινή Διαθήκη. Όχι ακριβώς δεν θα τιμήσουμε, αλλά θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις σε αυτήν την τιμή. Μας κάνει μια ωραία ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε ένα του λόγο. Είναι στον 4ο τόμο της Φιλοκαλίας, σελίδα 119. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δι' αυτόν γάρεσε προήγαγεν εις τον βίον ο Θεός, και αυτήσι με τα Θεόν έτη του είναι. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γιατί αυτοί σε έφεραν στη ζωή αυτήν και είναι η αίτη της υπάρξεώς σου μετά το Θεό. Ο Θεός είναι ο πρώτος αίτιος της υπάρξεώς μας, και η δεύτερη αίτη της υπάρξεώς μας είναι οι γονείς μας. Πράγματι, όλοι έχουμε την ύπαρξή μας, οφείλουμε την ύπαρξή μας στους γονείς μας. Ουκούν και εσύ μετά Θεόν αυτούς και τιμήσεις και αγαπήσεις, ή και προς την του Θεού αγάπην ή προς εκείνου συνεργεί. Έτσι λοιπόν και εσύ και θα τους τιμήσεις και θα τους αγαπήσεις, εάν βέβαια αυτή η αγάπη προς εκείνους συνεργεί εις την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, εάν οι γονείς σου δεν συνεργούν στο να τιμάς και να αγαπάς και να λατρεύεις το Θεό, τότε πρόσεξε. Η δε μη συνεργή, φεύξει από αυτόν αμέσως. Εάν δεν συντελεί η αγωγή που σου κάνουν στο να αγαπάς το Θεό, τότε φύγει από αυτούς. Είδατε? Είδατε ότι εδώ χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Αν δε σοι και εμπόδιο νόση, και μάλιστα προς την αληθή και σωτήριον πίστην, ετερόδοξη την εσόντες, ου μόνον φεύξει, αλλά και μισήσεις. Και αν λέει σου στέκονται εμπόδιο, για να ζήσεις την πραγματική και αληθινή και σωτήρια πίστη, γιατί αυτή τυχόν είναι ετερόδοξη, άλλα πράγματα πιστεύουν, είναι αιρετική, δεν ξέρω τι άλλο, όχι μόνο θα φύγεις αλλά και θα τους μισήσεις. Βέβαια αυτό το θα μισήσεις δεν είναι το μίσος των ανθρώπων που έχουν μέσα τους την κακία, αλλά είναι απλώς η αποφυγή. Είναι εκείνο που ο Χριστός λέγει, όποιος δεν μισήσει τον πατέρα του, τη μάνα του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, εννοεί τη ζωή, αυτός δεν μου είναι άξιος. Αυτό το μίσος δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το μίσος που μας στέλνει στην κόλαση, αλλά είναι εκείνη η δύναμη η οποία δεν μας αφήνει, και έτσι πρέπει, να έχουμε κοινωνία με εκείνα τα πρόσωπα, με τους γονείς μας αν θέλετε, που τυχόν αυτή η κοινωνία θα μας οδηγούσε εις την απώλεια. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής παρακαλώ της αγάπης, ότι καλημέρα δεν θα πείτε εις τον αιρετικών άνθρωπων και εις το σπίτι σας δεν θα τον βάλετε, διότι αν έτσι κάνετε
δηλαδή το αντίθετο, συγγνώμη, τότε γίνεστε κοινωνοί αυτής της καταστάσεώς του και της αιρέσεώς του κλπ. Και βέβαια λέει στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκείνο που ήδη σας είπα που λέει ο Κύριος, ή της γαρουμηθεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς προσέτει και την εαυτού ψυχήν και έρει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκέστη μου άξιος, είπεν ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που θα πρέπει να φύγουμε από τους γονείς μας. Δεν θα τους κακοποιήσουμε. Αυτό το μίσος, μην νομίσετε ότι είναι ένα μίσος όπως ακριβώς σας είπα, μισούν οι κακοποιοί, γιατί εκείνοι δεν προσεύχονται για εκείνα τα πρόσωπα που μισούν, ενώ είναι ένα άλλο αυτό η μίσος, άγιο μίσος. Τα παιδιά θα προσεύχοντο για αυτούς τους γονείς που δεν είναι στο δρόμο του Θεού. Βεβαίως θα προσεύχοντο. Αλλά δεν μπορούν να έχουν κοινωνία μαζί τους, γιατί δεν πρέπει να έχουν κοινωνία μαζί τους. Αν κατάφεραν οι γονείς, αγαπητοί μου, να φτάσουν στο σημείο να αποθήσουν και να απομακρύνουν τα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά τους να προσεύχονται για αυτούς, είναι ένα φοβερό πλέον κατάνημα για αυτούς τους γονείς. Και πρέπει να σας πω, στην εποχή μας έχουμε πολλούς τέτοιους γονείς, δυστυχώς. Αλλά το χωρίον λέγει, ο τιμών πατέρα εξυλάσσεται αμαρτίας. Τι σημαίνει εκείνο το εξυλάσσεται αμαρτίας? Η τιμή προς τους γονείς οπωσδήποτε είναι μία μερική εφαρμογή της εντολής αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Δηλαδή, αν αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου, τότε σημαίνει ότι ποιείς έλεος μετά του πλησίον. Δηλαδή, κάνεις έλεος κατά λέξη με τον πλαϊνό σου, δηλαδή του προσφέρεις το έλεος. Προσέξτε όμως εδώ τι λέει η Αγία Γραφή. Αλλά ο Άγιος Ιάκωβος το λέει 2,13. Ιγάρ κρίσις ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος, κατακαυχάτε έλεος κρίσεως. Ότι η κρίση του Θεού θα είναι χωρίς έλεος για εκείνον ο οποίος δεν προσέφερε έλεος στη ζωή του, στους άλλους ανθρώπους. Και εδώ προσωποποιεί το έλεος ότι κατακαυχάτε κρίσεως, ότι έχει κατανικήσει την κρίση του Θεού, έχει κατανικήσει. Δηλαδή, είσαι αμαρτωλός, θα σε κρίνει ο Θεός, αλλά επειδή έδειχνες έλεος εις τους άλλους ανθρώπους, τελικά νικάς την κρίση του Θεού. Το έλεος που έδειχνες νικάει την κρίση του Θεού. Δηλαδή, αυτή την έννοια έχει εξυλάσσεται αμαρτίας εκείνος ο οποίος αγαπάει τον πατέρα του, γιατί ο πατέρας του είναι ο πλησίον του. Αλλά όταν πρέπει να προσφερθεί αυτή η τιμή προς τους σαρκικούς πατέρας, άραγε πόση περισσότερα πρέπει να προσφερθεί, αν ποτέ έχουμε επισημάνει αυτή η τιμή προς τους πνευματικούς πατέρες? Έχετε επισημάνει, αγαπητοί μου, ότι οι πνευματικοί πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι δίδουν το δίν. Εάν δηλαδή οι γονείς μας που μας γέννησαν, μας έδωσαν το δίν, το να ζούμε δηλαδή, την ύπαρξη, οι πνευματικοί πατέρες μας δίνουν το ευζήν, δηλαδή το να ζούμε καλά. Και οφείλουμε πολλά εις αυτούς. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ίδια του ομιλία δεν παραλείπει να μιλήσει, και μάλιστα με περισσότερα λόγια, για τους πνευματικούς πατέρες, που πρέπει πολύ τα πνευματικά τους παιδιά να τους τιμήσουν και να τους προσέξουν. Λέγει τα εξής: «Είδε
τους κατασάρκα πατέρας, ούτω πόσο πλέον τιμήσεις και αγαπήσεις τους κατά πνεύμασι γεγονότας πατέρας, πόσο πιο πολύ λέει πρέπει να τιμήσεις τους πνευματικούς σου πατέρες, ή οι οποίοι είσαι από του είναι εις το ευ-είναι μετεποίησαν και μετεδοκάνσι του φωτισμού της γνώσεως και εδίδαξαν την φανέρωση της αληθείας και ανεγέννησάντε δια του λουτρού της παλιγγενεσίας και ενεθηκάνσι την ελπίδα της Αναστάσεως και της Αθανασίας και της Αδειοδόχου Βασιλείας και κληρονομίας και επίησάν σε εξ αναξίου άξιων των αιωνίων αγαθών και ουράνιων αντί επιγείου και αιώνιων αντί προσκέρου, συγγνώμη, ουράνιων αντί επιγείου και αιώνιων αντί προσκέρου και ιών και διδακτών ουκέτι ανθρώπου αλλά του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, του χαρισαμένου σοι το πνεύμα της υιοθεσίας. Πόσο περισσότερο, λέει, χρωστάμε στους πνευματικούς μας πατέρες, οι οποίοι μας δίδαξαν και μας φανέρωσαν την αλήθεια και μας αναγέννησαν με το λουτρό της παλιγγενεσίας, που είναι το βάπτισμα, και της Αθανασίας και της Αναστάσεως, και μας έδωσαν τον τρόπο να βρεθούμε στην αδιάδοχη βασιλεία του Χριστού και να γίνουμε κληρονόμοι εμείς που δεν είμεθα άξιοι, και μας έκαναν αξίους και μας έκαναν μας προσέφεραν τα επίγεια αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των προσκέρων τα αιώνια, και μας εγνώρισαν αυτόν τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν και μας εχάρισαν, δηλαδή ο Χριστός χαρίζει αλλά εκείνοι μας οδήγησαν στον Χριστό, το πνεύμα της υιοθεσίας. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό συνεχίζει και λέγει πάσα ουν τιμήν και αγάπην οφείλεις της πνευματικής πατράσιν ως της εις αυτούς τιμής αναφερομένης επί των Χριστών και το Πανάγιον Πνεύμα. Γι' αυτό λέγει οφείλεις σε αυτούς πολύ τιμή και πολύ αγάπη. Και μην ξεχνάς ότι αν δώσεις αυτούς τιμή και αγάπη, αυτή η τιμή σου και η αγάπη αναφέρεται στο Χριστό και στο Πανάγιον Πνεύμα, όπως και το αντίστροφο. Σπεύσεις δε διαπαντός του βίου πνευματικών πατέραν έχειν και εξαγγέλει αυτό πάνω αμάρτημα και πάντα λογισμών και λαμβάνει παρά αυτού την ιατρία και την άφεση. Τρέξε να αποκτήσεις για όλη σου τη ζωή πνευματικό πατέρα και να του λες κάθε σου αμάρτημα και κάθε σου λογισμό, για να μπορέσεις να πάρεις από αυτόν τη γιατριά και την άφεση των αμαρτημάτων σου. Αυτής γαρεδόθη λίην και δεσμήν ψυχάς. Γιατί σε αυτούς δόθηκε η εξουσία να ελευθερώνουν ή να δεσμεύουν τις ψυχές. Διό και υπακούσεις αυτής και ουκ αντιλέξεις αυτής. Γι' αυτό θα τους υπακούσεις, δεν θα έχεις λόγων αντιλογίας ή να μην προξενήσεις απώλειαν της εαυτού ψυχή. Για να μην προκαλέσεις την ψυχή σου καταστροφή. Αυτά, αγαπητοί μου, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, αναφερόμενος πια εις τους πνευματικούς πατέρες και εις τους αρχικούς που αναφέραμε προηγουμένως. Ας δούμε όμως και τον επόμενο στίχο, τον τέταρτον. Και ως ο αποθησαυρίζων δοξάσει, και ως ο αποθησαυρίζων ο δοξάζων μητέρα αυτού. Εκείνος ο οποίος δοξάζει τη μητέρα του μοιάζει σαν και εκείνον που μαζεύει θησαυρούς. Προσέξτε παρακαλώ αυτόν τον πολύ ωραίον στίχο. Τι θα πει δοξάζω? Θα πει τιμώ. Θα πει ανταποκρίνομαι στα ειδικά εκείνα καθήκοντα προς τη μητέρα μου. Ό,τι της οφείλω. Ποτέ δεν τη διασύρω προς τους έξω.
να την κατηγορώ τη μητέρα μου και λέγω η μάνα μου και η δείξα και η μπήξα. Αλλά πάντα την επαινώ και πάντα την εγκομιάζω. Είτε ζει η μητέρα μου, είτε έχει πεθάνει. Αυτό θα πει, δοξάζω τη μητέρα μου. Θα ήταν περίεργο πράγμα να μην τιμά κανείς και να μην δοξάζει τους γονείς του. Και αν υποτιθεί ότι έχει παράπονα με τους γονείς του, τουλάχιστον ας κλείσει το στόμα του. Υπάρχει ειδικό χωρίο, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα το δούμε, αλλά σας το διαβάζω έτσι ενδεικτικός. Είναι ο 13ος στίχος. «Καν απολύπει σύνεσιν, συγγνώμην έχει και μία τιμάσεις αυτόν εν πάση ισχύει σου». Και αν λέει ακόμα δεν του μείνε μυαλό, ή δεν είχε, ή είχε και του φύγε το μυαλό του, γέρασε και του φύγε το μυαλό του. Να είσαι, λέγει, απέναντί του συγκαταβατικός και μόλις σου τη δύναμη πρόσεξε μη τον ατιμάσεις, μη πεις κουβέντες εναντίον του γονιού σου, του πατέρα σου ή της μητέρας σου. Μη πεις. Θα μου πείτε δύσκολο, δύσκολο. Αλλά δύσκολο δεν είναι να μαζεύεις και θησαυρούς. Ε, λοιπόν, θέλεις να μαζέψεις θησαυρούς. Πρόσεξε το. Δόξαζε την μητέρα σου. Στην διαθήκη του, ο Τοβίτ προς τον γιο του τον Τοβία του λέγει τα εξής. Σε μετάφραση σας τα λέγω. Παιδί μου, όταν έλθει η ώρα να πεθάνω, φρόντισε για την ταφή μου. Τη μητέρα σου, μετά το θάνατό μου, μη την περιφρονήσεις. Και ξέρετε, η γυναίκα του το Βίτ ήταν μια γυναίκα όχι πολύ πιστή. Τον είχε πικράνει τον το Βίτ. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, αυτό το θαυμάσιο αυτό βιβλίο, μία θα λέγαμε οικογενειακή ηθογραφία είναι. Όταν μέσα στην πολύ του τιμιότητα εκείνος τυφλός πια, έπεσαν κάτι κουτσουλιές πουλιών στα μάτια του, τάτρεψε και τυφλώθηκε. Κοιμόνταν έξω. Και πήγε και δούλευε η γυναίκα του και είχε ένα κατσικάκι φέρει στο σπίτι και εκείνος φοβήθηκε ίσως να έχει και λόγους για τη γυναίκα του. Και τη ρωτάει, πώς το κατσικάκι αυτό, μήπως είναι κλεψιμέικο, λέει στη γυναίκα του. Εκείνη λέει, όχι, μου το έδωσαν τα αφεντικά μου που δουλεύω. Μήπως είναι κλεψιμέικο. Εκείνη θύμωσε μαζί του και του λέει, ναι, δεν ξέρω την προκοπή σου μέχρι σήμερα, που πιστεύεις στο Θεό τι προκοπή έκανες. Ακούτε τι του είπε. Δεν ξέρω τι προκοπή έκανες μέχρι σήμερα που πιστεύεις στο Θεό. Και βγήκε έξω ο ταλέπορος το Βίτ. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και λέει στον Θεό, έφτασε σε ένα, φαίνεται σε κάποιο όριο απελπισίας. Θεέ μου, λέγει, ή διόρθωσε τα πράγματα ή πάρε με από τη ζωή αυτή. Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση, αυτό το περιστατικό, φανερώνει ότι η γυναίκα του Τοβίτ δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ σπουδαία, τουλάχιστον του ύψους του Τοβίτ. Όμως, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό ότι συμβουλεύει το γιο ότι πρέπει να φροντίσει για τη μητέρα του. Δεν λέγει ο πατέρας το γιο, γιατί τότε δεν θα είναι ο Άγιος. Κοίταξε, παιδί μου, εγώ στάθηκα άνθρωπος με φόβο Θεού, αλλά δυστυχώς όχι η μάνα σου. Λοιπόν, την ξέρεις ποια είναι, πόσο με ταλαιπώρησε στη ζωή μου και με τσιτσίρισε η μάνα σου στη ζωή μου. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Τοβίτ. Είναι Άγιος ο Τοβίτ. Αλλά τι λέγει, τη μητέρα σου μετά το θάνατό μου μη την περιφρονήσεις. Να την τιμάς όσο ζεις, δώσε της χαρά κάνοντας αυτό που θέλει και μη την πικροχολιάσεις.
Θυμήσου παιδί μου. Μια ωραία εικόνα εδώ εισάγει, δυνατή για να τον κάνει να νιώσει αυτά που του λέγει. Θυμήσου παιδί μου πόσο κινδύνευσε, όσο στα σπλάχνα της σε κυοφορούσε. Γιατί μια μάνα πάντοτε κινδυνεύει όταν κυοφορεί ένα παιδί. Η μητέρα μου έλεγε ότι τον απόδειο της μάνας είναι στο λάκκο. Μια εποχή βέβαια που δεν υπήρχε και τα αντιβιωτικά και δεν ξέρω τι. Και σήμερα που υπάρχουν, μην νομίσετε ότι μια γυναίκα δεν κινδυνεύει, μια λεχοίδα, μια επίτοκος δεν κινδυνεύει. Εγώ θα λέγα καθόλου τη διάρκεια της κοιήσεως η μητέρα κινδυνεύει. Όταν πεθάνει, φρόντισε για την ταφή της και θάψε την στον ίδιο τάφο με μένα. Γιατί βέβαια εκεί δεν θα μαλώνουμε. Αυτά τα λέγει ο Τοβίτ στο γιο του στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο τέλος όμως του κεφαλαίου του βιβλίου, στο 14ο κεφάλαιο, λέγει τα εξής, που δείχνει εκεί πως ο υπάκουος στάθηκε ο Τοβίας στη διαθήκη αυτή την πνευματική του πατέρα του. Και ταύτα αυτού λέγοντος, έλεγε άλλα πράγματα, κάτι προφητικά, όχι αυτά τα οποία σας διάβασα, εξέλιπεν η ψυχή αυτού, πέθανε επί της κλίνης. Και έθαψαν αυτόν εν δόξος. Και ότε απέθανεν Άννα, η γυναίκα του, δηλαδή η μάνα του το βία, έθαψεν αυτήν μετά του πατρός αυτού. Τι εζήτησε? Στον ίδιο τάφο να βάλουν και τη γυναίκα του. Ετήρησε τις εντολές του πατέρα του ο Τοβίας. Είδατε πως έθαψε τον πατέρα του ενδόξος. Αυτό το ενδόξος σημαίνει με τιμές. Όχι βεβαίως εκείνα που πολλές φορές, τι να σας πω, είναι ντροπή να τα λέει κανένας, όταν παρακαλούσαμε να πεθάνουν οι γονείς μας, τους δημιουργούσαμε προβλήματα, και όταν πέθαναν για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου, γιατί πάντοτε η κοινοδοξία είναι εκείνη η οποία μας κατατρίχει, αμέσως νεκροφόρες, στεφάνια και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μόνο και μόνο για να προβάλλουμε στον κόσμο ότι αγαπούσαμε τη μητέρα μας ή τον πατέρα μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε αυτό, αλλά τώρα για τα μάτια του κόσμου δίνουμε αυτή τη λαμπρότητα. Αυτό το ενδόξος, αγαπητοί μου, για να έχει αντίκρισμα πρέπει να έχουμε προσέξει τους γονείς μας, ώστε ο κόσμος πράγματι να αισθανθεί ότι τιμήσαμε έως τέλους τους γονείς μας. Εκείνο πάντως που εντυπωσιάζει είναι ότι η εντολή του Θεού θέτει ενώπιον των παιδιών τη μητέρα και τον πατέρα εξίσου. Κοιτάξτε τι λέει η εντολή: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Βέβαια προηγείται ο πατέρας, για να μάθει η γυναίκα ότι προηγείται ο άνδρας. Να το μάθει κάπου ότι προηγείται ο άνδρας. Θα ήταν περίεργο να λέγει η εντολή τίμα τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Και μην νομίζετε, η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθη. Όταν βάζει το πρώτο πρώτο, είναι πρώτο, και το δεύτερο είναι δεύτερο. Αλλά τους βάζει πλάι. Είδατε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν κάνει κάτι πιο ξεχωριστό, κάτι άλλο, ώστε να βάλει σε μια δεύτερη μοίρα την μητέρα, δηλαδή σε μια δεύτερη κατηγορία την μητέρα. Τους βάζει πλάι. Αν θέλετε ακόμη, είναι και κάτι άλλο αξιοπρόσεκτο. Σε αυτό το κείμενο τώρα του Σοφού Σιράκ που αναλύουμε, είτε στον ένα στίχο θα μιλάει για τον πατέρα και στον άλλο στίχο θα μιλάει για τη μητέρα, είτε στον ίδιο στίχο το πρώτο ημιστίχιο θα μιλάει για τον πατέρα και το δεύτερο ημιστίχιο θα μιλάει για τη μητέρα. Δηλαδή εναλλάσσονται, θα λέγαμε, τα σημεία ή τα χωρία ή τα σημεία που μια στον πατέρα, μια στη μητέρα αναφέρονται. Και κατά των φιλολογικών τρόπων που την περασμένη φορά σας είπα, ότι
μιλάει ο Ιερός Συγγραφέας και θετικά και αρνητικά, όπως συνηθίζεται στα σοφιολογικά βιβλία. Η τιμή προς την μητέρα δίδει ανάπαυση βεβαίως στην καρδιά, γιατί λέει ως ο αποθησαυρίζων ο δοξάζων μητέρα αυτού, και αφού της δίνει μια ανάπαυση στην καρδιά ότι το παιδί της την τιμάει, αυτό έχει σαν συνέπεια ότι λέγει η εντολή του Θεού, δηλαδή την ευλογία στο παιδί. Δεν λέγει η εντολή ή να εύση γέννηται και γέννη μακροχρόνως επί της γης και όλα αυτά. Αυτές είναι οι συνέπειες όταν το παιδί τιμήσει τη μάνα του. Αυτή η ευλογία έχει μία διπλή διάσταση. Είναι η πνευματική και η υλική. Και όταν λέγει ότι θα έχει ευλογία, είναι αυτό το, η έννοια του αποθησαυρίζων. Αυτός μαζεύει θησαυρούς. Προσέξτε, και υλικούς και πνευματικούς. Περιττό να πω ότι πνευματική ευλογία μπορεί να έχει το παιδί εκείνο που ετοίμησε τη μητέρα του. Τώρα μιλάει για τη μητέρα, υπονοείται ο πατέρας. Όταν μιλάει για τον πατέρα, υπονοείται η μητέρα. Είναι ένας τρόπος εκφράσεως. Λοιπόν, είναι μεγάλες οι αποδοχές, οι πνευματικές αποδοχές που μπορεί να έχει ένα παιδί όταν τίμησε τους γονείς του. Είναι μεγάλες οι αποδοχές και είναι μεγάλη η ευλογία του Θεού. Αλλά υπάρχει όμως και η υλική, ακόμη θα λέγαμε, ευλογία. Στέκεσαι μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Ετοίμησες τη μητέρα σου. Η πόρτα θα ανοίξει. Ό,τι πιάνεις γίνεται χρυσάφι, γίνεται θησαυρός. Πολλές φορές, δεν ξέρω οι σύγχρονες μητέρες αν δίνουν αυτή την ευχή, αλλά οι παλιές μητέρες το λέγανε αυτό. Παιδί μου, έλεγε η μητέρα, όταν την εξυπηρετούσε το παιδί, ξέρω εγώ, της έκανε μια δουλειά, την ευχαριστούσε η μητέρα. Παιδί μου, έλεγε η μητέρα, ό,τι πιάνεις να γίνεται χρυσάφι, δηλαδή να ευωδούται, να πηγαίνει σωστά, να πηγαίνει καλά. Είναι ωραίο πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω, ακόμη τώρα το θυμήθηκα που σας το λέγω. Έλεγαν οι μητέρες τότε, σου δίνω την ευχή μου από τα 20 μου νύχια. Ίσως πρώτη φορά να ακούτε την έκφραση αυτή, ίσως πιο η περισσότερη. Για την ιστορία του πράγματος θα σας πω ότι υπήρχε η αντίληψη ότι τόσο η κατάρα όσο και η ευλογία, για την οποία κατάρα θα μιλήσουμε μεταπροσεχώς, υπάρχει ειδικό χωρίο που λέγει ότι η κατάρα ξεριζώνει τα θεμέλια του σπιτιού του παιδιού, η κατάρα της μάνας. Είναι φοβερό. Δεν μιλώ για αυτήν τώρα. Αλλά υπήρχε η αντίληψη ότι τόσο η κατάρα όσο και η ευχή έφευγε από τα άκρα του σώματος. Αυτό που ακριβώς πιστεύουν οι πνευματιστές, ότι φεύγει κάποιο ρευστόν από τα άκρα, όπως φεύγει από την κεραία ενός πομπού φεύγει ενέργεια. Προσέξτε, λαϊκή αντίληψη. Προσέξτε, δεν είναι από την Αγία Γραφή αυτό. Προσέξτε, το λέω άλλη μια φορά. Είναι λαϊκή αντίληψη. Τώρα εξηγώ την έκφραση να έχει την ευχή μου από τα 20 μου νύχια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει, μόλι μου την καρδιά σου δίνω την ευχή μου. Όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία, διότι όταν η μητέρα έτσι αισθάνεται, αγαπητοί μου, πράγματι το παιδί είναι εκείνο που συλλέγει θησαυρών. Και πνευματικό, σας είπα, και υλικών θησαυρών. Μαζεύει αγαθά. Μαζεύει αγαθά που, πώς να σας το πω, όλα πηγαίνουν μπροστά, όλα ευωδούνται. Είναι, με άλλα λόγια, ο συνάγων και όχι ο σκορπίζων. Αυτός που παίρνει
την ευλογία της μάνας του, αυτός που, που ικανοποιεί, ευχαριστεί τη μητέρα του. Αλλά επιτρέψατε μου να σας πω, λέγοντας όλα αυτά, ίσως θα μπορούσατε να πείτε ότι τι κρίμα, δεν φέραμε τα παιδιά μας να τα ακούσουν. Εγώ νομίζω ότι σε πάρα πολλούς από εσάς ακόμη οι γονείς ζουν. Μην νομίζετε ότι αυτά ισχύουν μόνο για τα μικρά παιδιά. Ισχύουν και για τους μεγάλους προς τους γονείς των. Μην το ξεχνάτε αυτό. Βεβαίως. Θέλετε ακόμη να το απλώσω το θέμα. Μην νομίζετε ότι μόνο στους φυσικούς μας γονείς αυτό αποτείνεται, αυτή η αγάπη και η τιμή και ο σεβασμός, αλλά και προς εκείνους που είναι οι γονείς, ας πούμε, της γυναίκας μου, του ανδρός μου, δηλαδή προς τα πεθερικά. Αν διαβάσετε το βιβλίο Σοφία Σιράχ, συγγνώμη, το βιβλίο το Βιτ, θα το δείτε αυτό να το λέγει αυτό. Αν διαβάσετε το βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο πατέρας και η μητέρα ξαποστέλουν πια την κόρη τους, τη Ρεβέκα, και τι λέγουν, τι της λέγουν, πρόσεξε να τιμήσεις τον πεθερό σου και την πεθερά σου, πρόσεξε μη μάθουμε τίποτε άσχημο. Ακούσατε, πρόσεξε μη μάθουμε τίποτε άσχημο. Είναι σπουδαίο αυτό, είναι σπουδαίο. Αγαπητοί μου, και τα πεθερικά. Βεβαίως, γιατί τι είναι τα πεθερικά? Εάν ο σύζυγος με την σύζυγον και έσονται οι δύο η σάρκα μία, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας υπερφυσικός άνθρωπος, αυτοί οι δυο, τότε δεν είναι οι γονείς της και γονείς μου, και αντιστρόφως? Αναμφισβητήτως ναι. Μη φτάνομαι να λέμε η μάνα σου και η μάνα μου, γιατί αν λέμε η μάνα σου και η μάνα μου, τότε ο Θεός να λεήσει. Και με την ευκαιρία που έφτασα σε αυτό το σημείο, επιτρέψατε μου να σας πω επάνω σε αυτό και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλετε να μάθετε ένα μυστικό, πώς μπορεί ο σύζυγός σας να σας αγαπά και πώς η σύζυγός σας να σας αγαπά, είναι το εξής μυστικό. Ας φροντίσει να τιμά ο ένας τους γονείς του εταίρου. Δηλαδή, πιο πολύ να αγαπάς τα πεθερικά σου από τους φυσικούς σου γονείς. Αν το κάνεις αυτό, ο άλλος, βλέποντας ότι του αγαπάς τους γονείς του, θα σε τιμήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι, ένας καλός τρόπος να είναι πάντοτε ηνωμένο το ζεύγος. Από τη στιγμή που το ζεύγος θα πει «η μάνα μου και η μάνα σου», από εκεί πια το ζεύγος αυτό ουσιαστικά αρχίζει να χωρίζει. Δεν πρέπει ποτέ να πούμε «η μάνα σου και η μάνα μου». Και αν υποτεθεί ότι ο σύζυγος λέει στην γυναίκα του, στη σύζυγό του, «δώσε αυτό το αντικείμενο στη μητέρα σου», να πει η γυναίκα, «δεν είναι προτιμότερο να το δώσουμε στη μητέρα τη δική σου?» Για δοκιμάσατε το, να δείτε αυτό ακριβώς, αυτή η θέση είναι εκείνη που συνδέει και συνέχει το ζεύγος μέσα σε μια βαθιά, βαθιά αγάπη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Αλλά, με συγχωρείτε, τώρα κοιτάζω το ρολόι μου, έχει περάσει η ώρα. Δεν θα πάμε λοιπόν στον επόμενο στίχο, αλλά πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.